σαν αποτέλεσμα. Να αλλάξει η εικόνα του πρωταθλήματος, αφού ο νικητής πλησίασε στους 2 βαθμούς την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός στους 6. Να συνεχιστεί η παράδοση που θέλει τους ερυθρόλευκους να κερδίζουν στα ντέρμπι την ΑΕΚ, αλλά και να σταματήσει το αίτητο της ομάδας του Ντούζαν Μπάγεβιτς μετά από 32 αγώνες. Έτσι λοιπόν, αυτή η 17η αγωνιστική έδωσε νέα τροπή και νέο ενδιαφέρον στο φετινό πρωτάθλημα, αλλά όχι μόνο στους αγώνες, αλλά και ακόμα και στη μάχη των σκόρες, όπου, όπως είδατε, ο Μαρτσέλο και ο Βαζέχα πλησίασαν τον Δημητριάδη. Ο Μαρτσέλο ήταν στο δεύτερο μέρος με πρωταγωνιστή τον Ολυμπιακό, που είχε και τις ευκαιρίες και τις πιο πολλές πιθανότητες να φτάσει στη νίκη, σύμφωνα με την απόδοση βέβαια των δύο αντιπάλων. Δείτε την εικόνα του ντέρμπι σε περιγραφή του Μανώλη Μαυρομάτη και στο ρεπορτάζ που έκαναν ο Δημήτρης Πουλιάσης και ο Γιάννης Καραλής. Σαμπανάτζοβις τώρα για την ΑΕΚ, πάντα για τον Αλεξανδρή. Αλεξανδρής παράλληλη σέντρα εδώ για τον Σλίσκοβιτς, κεφαλιά, εκπληκτική απόκρουση από τον Μίλτσο. Και πιο μακριά ακόμα ο Λιτόφτσενκο. Ήταν μια εκπληκτική προσπάθεια από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, αλλά η παράλληλη σέντρα από τον Αλεξανδρή, η κεφαλιά από τον Σλίσκοβιτς και η απόκρουση από τον Μίλτσο, καθώς ο Λιτόφτσενκο ολοκληρώνει. Σαμπανάτζοβις πάντα. Μπροστά για τον Αλεξανδρή, τώρα σε καλή θέση, Αλεξανδρή θα κάνει το ετοιμάζεται λοιπόν να χτυπήσει αυτό το φάουλ. Μπροστά είναι ο Τσαλουχίδης, ο Μανολάς απομακρύνει, μια καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Δημητριάδης, Τσιαντάκης. Τσιαντάκης και πάλι θα κάνει το σούτ εύκολα για τον Μίνου. Τσιαντάκης, Προτάσοφ, Αλεξανδρής. Τσαλουχίδης σε καλή θέση, θα κάνει το σούτ ο Τσαλουχίδης και η μπάλα out. Κόρνερ τελικά, η μπάλα βρήκε και το πόδι του Καραγιάννη για τον Τσαλουχίδη. Κεφαλιά από τον Προτάσοφ στα χέρια του Μίνου η μπάλα. Καραπιάλης, Καλατζής το σούτε πάνω στο τείχος. Τσιαντάκης, Τσιαντάκης, πλασαριστά και θαυμάσια η απόκρουση από τον Μίνου. Μπλοκάρισμα της μπάλας από τον Μίνου. Καλατζής, Τσιαντάκης. Τσιαντάκης μαζί με τον Μανολά. Τσιαντάκης επικίνδυνα για τον Τσαλουχίδη, σε καλή θέση ο Τσαλουχίδης μέσα στην περιοχή, Προτάσοφ, Μαυρομάτης, αποτυγχάνει ο Μαυρομάτης στο σουτ. Καραπιάνης από πίσω και το κόρνερ από τον Καραγιάννη. Μια δραματική φάση μπροστά από την εστία του Μίνου, όπου ο Ολυμπιακός έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Τσαλουχίδη και πιο πίσω ακόμα τον Μαυρομάτη να ανοίξει το σκορ. Όλα αυτά στο 52ο λεπτό, Ολυμπιακός ΑΕΚ 0-0, Καραπιάλης. Καραπιάλης. Καραπιάλης πάντα το δυνατό σουτ και δοκάρι. Δοκάρι και οριζόντιο δοκάρι από τον Καραπιάλη, μια άτυχη στιγμή, μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Δημητριάδης, Καραταΐδης. Και πλάγια. Σλίσκοβιτς εδώ, αψιμαχίες με τους παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι ο Πακατουρίδης και ο Σλίσκοβιτς, ο κύριος Κουλιός. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα και στους δύο παίκτες, τον Σλίσκοβιτς και τον Μπακατουρίδη. Ολυμπιακός και ΑΕΚ 0-0. Για τον Προτάσοφ η κεφαλιά, δοκάρι. Νέο δοκάρι και άτυχη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Προτάσοφ και δοκάρι λοιπόν για τον τύχερο αυτή τη φορά Μίνου, που δεν μπόρεσε ούτε καν να εκτιναθεί. Συνέχεια από τον Τσιαντάκη. Καραγιάννης. Μιτσιμπόνας. Μιτσιμπόνας για τον Τσαλουχίδη. Καραπιάλης το σούτε πάνω στον Καραγιάννη. Αλεξανδρής για τον Δημητριάδη και ο Καραταΐδης κοντά του. Καλατζής. Δημητριάδης. Μαζί περιμένει ο Μητρόπουλος. Δημητριάδης και Μητρόπουλος τώρα μόνος του. Μητρόπουλος θα ξεφύγει τώρα μόνος του. Μητρόπουλος σε καλή θέση θα κάνει το σούτ. Η μπάλα κοντράρει στον Τσαλουχίδη, που σώζει από μια δύσκολη στιγμή την εστία του Μίρτσου. Σαμπανάτζοβις τώρα για την ΑΕΚ. Μπροστά για τον Αλεξανδρή. Τον τραβάει από πίσω ο Τσιαντάκης. Μητρόπουλος. Για τον Δημητριάδη, Καλατζής, Τσιαντάκης, Παπαϊωάννου, Σαβεύσκη, Αλεξανδρής σε καλή θέση. Αλεξανδρής τώρα με την μπάλα, έτοιμος να κάνει το σούτ, θα το κάνει το σούτ, την μπάλα out. Τσιαντάκης. Μπατίστα, Τσιαντάκης. Τσιαντάκης τώρα έτοιμος να κάνει το σούτ, ο Τσιαντάκης θα κάνει το δυνατό σούτ και εκπληκτική απόκρουση από τον Μίνου σε κόρνερ.
Ένα φοβερό σούτ από τον Νίκο Τσιαντάκη από πολλά μέτρα και ο Μίνου θα κάνει εκπληκτική απόκρουση σε κόρνερ. Μαυρομάτης, Καραπιάλης, Τσιαντάκης. Τσιαντάκης τώρα επικίνδυνα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τσιαντάκης προσαριστά από πίσω, έρχεται ο Καλατζής, το σούτ και γκολ. Καλατζής και γκολ σε μια αδράνεια της άμυνας της ΑΕΚ. Ο Καλατζής αφού η μπάλα πέρασε σχεδόν μπροστά από 7 παίκτες ΑΕΚ και Ολυμπιακού, έρχεται από πίσω ο Καλατζής για να στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Μίνου, κάνοντας το Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-0 στο 81ο λεπτό. Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ? Σίγουρα, δημιουργήσαμε πιο πολλές ευκαιρίες και πιστεύω σίγουρα και από τον κόσμο μας βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμος. Πώς μπορεί να νιώθει ένας παίκτης ο οποίος κρίνει με τον γκολ του ένα ντέρμπι? Κέρδισε η ομάδα. Για τη συνέχεια πώς το βλέπεις? Πάρα πολύ καλά. Ο Καλαταΐδη, είχε σαν αντίπαλο τον Βασίλη Καραπιάλη, τον πιο φορμασμένο center forward. Πώς είδες τον παίκτη ΑΕΚ αλλά και την νίκη του Ολυμπιακού? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήταν ένα ντέρμπι με όλη τη σημασία της λέξεως. Το πρώτο ημίχρονο νομίζω ήταν αφύρωπο για τις δύο ομάδες. Νομίζω ότι δεν παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο. Αλλά νομίζω ότι η μορφή του δεύτερου ημίχρονου δικαιολογεί το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος σε όλα τα σημεία. Και παρέσυρε την ΑΕΚ και νομίζω ότι κερδίσαμε δίκαια. Την κόντρα σου με τον Δημητριάδη. Κοιτάξτε, εγώ σε κάθε αγώνα αναλαμβάνω κάποιους ρόλους. Σήμερα ήταν ο Βασίλης ο Δημητριάδης, ο πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Νομίζω ότι τα κατάφερα. Τώρα από εδώ και πέρα θα κρίνει ο κόσμος. Εγώ την αποδέξω. Κατά πόσο αυτή η νίκη του Ολυμπιακού πιστεύεις ότι θα γύρει το πρωτάθλημα υπέρ της ομάδος? Κοιτάξτε, για μας ήταν πολύ σημαντική αυτή η νίκη για τον Ολυμπιακό, αλλά πιστεύω ότι και για την όλη εξέλιξη του πρωταθλήματος. Αυτό το μάτς νομίζω ότι διαδραματίζει πολλά, γιατί από εδώ και πέρα ξανασυνεχίζεται το πρωτάθλημα. Αλέκο Αλεξανδρή, η ΑΕΚ έχασε το παιχνίδι. Υπάρχει όμως μία φάση στην οποία διαμαρτυρήθηκε έντονα στο διαιτητή στο 60 λεπτό. Τι ακριβώς συνέβη? Δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποια φάση. Ήταν μέσα στη μεγάλη περιοχή, έμπαινα μόνος μου, έγινε ανατροπή καθαρά και έδωσε φάουλ ανάποδα στον Ολυμπιακό σε άλλη φάση. Δεν ξέρω. Ήσουν μέσα στην περιοχή ή έξω? Όχι, απ' έξω ήταν. Κύριε Μπλαχίν, το ντέρμπι το πήρε ο Ολυμπιακός, πλησίασε στους 2 βαθμούς. Το πρωτάθλημα ξανανάβει με την έναρξη του δεύτερου γύρου. Πιστεύετε ότι δικαιωθήκατε κατά πρώτο λόγο από την τακτική σας και την αλλαγή του Καλατζή? Я думаю, дерби есть дерби. Але що дерби не дерби. Ошибається игроки, ошибається тренер. Канун лати, пехти збори на канун лати, який пропонідаєш. Ну, а то, що забив Каладзіс, це нічого не говорить. Мог забити другой, наверное. Тихий скорарів Каладзіс, а то не лепує. Абулідуш тіпота, я борюся на іного бізу. Я думаю, виграла команда. А плюс, думаю, боремо на бу, от і кірдісі команда. Чемпіонат продовжується. Тобто, ми ще не кізуте. Ми ще не перші, поэтому будемо боротися. Опоти, та дошу ми тим махи.